ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Γιαννούλη. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη. Κύριε Χριστοδουλάκη, μια παρένθεση για τον ΟΑΣΤ. Είναι τραγική εικόνα, όχι μόνο λόγω του κορονοϊού. Είναι τραγική εικόνα των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, όχι τώρα, όλους τους τελευταίους μήνες και δεν έχουμε δει δυστυχώς τίποτα προφανώς από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει τη βασική ευθύνη, αλλά ούτε και από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε, επειδή συζητάμε για το μεταναστευτικό, για τον κορονοϊό και για χίλια δυο άλλα, δεν έχουμε ακουμπήσει ποτέ συνολικά ως πολιτικές δυνάμεις, θα πω εγώ, τα καθημερινά προβλήματα. Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη ταλαιπωρείται κάθε μέρα από τις αστικές συγκοινωνίες. Το αφήνω εδώ προς το παρόν για να έρθει στον κορονοϊό. Και δεν έχει μετρό σαν ο κορονοϊός έχει δύο κυρίαρχες διαστάσεις. Ναι. Η μία είναι που αφορά τα θέματα της υγείας και άλλη είναι που αφορά, και θα το δούμε άμεσα, τα θέματα της οικονομίας. Ναι. Είδαμε δυστυχώς μια εξαγγελία μέτρων που είναι τουλάχιστον για μένα ανεπαρκή. Δεν γίνεται να υπάρχει πρόβλεψη προληπτικά, γιατί δεν υπάρχει άλλη αντιμετώπιση, ότι αν για 10 μέρες διακοπεί μια επιχείρηση, τότε θα πάψει να υφίσταται η απέτηση πληρωμής στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να διακοπεί με παρέμβαση. Δεν διακοπεί, γιατί το θέμα είναι ότι μειώνονται τα έσοδα. Είπε ο κύριος Σκυλακάκης, θα το δούμε. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Χαίρομαι που το αναγνωρίζει η κυβέρνηση και εμείς λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Είναι ο σχεδιασμός και τα υπόλοιπα μέτρα. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα μέτρα. Ήταν αυτό που τον ρωτήσατε και περιγράψατε. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Πολύ με ακρίβεια διαγνώσατε ότι ήταν ανήσυχος. Ναι, τον είδα ανήσυχο. Μα το είπε κιόλας ο ίδιος. Μια παράμετρο ακόμα που αφορά το πρώτο σκέλος του κορονοϊού. Ναι. Πρέπει να αντιληφθούμε στη χώρα μας ότι ειδικά σε θέματα τέτοια τα οποία απειλούν την υγεία αλλά και τη ζωή των συμπολιτών μας, δεν χωράνε ισορροπίες και διαχείριση. Για την και εκκλησία, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δημόσιες αρχές οι οποίες πρέπει ξεκάθαρα να βάλουν κανόνες, πρωτόκολλα, πλαίσιο, το οποίο πρέπει να τηρήσουμε όλοι. Για την Εκκλησία, λέτε. Το λέω για την Εκκλησία φυσικά, αλλά το λέω και για άλλες παραμέτρους. Πρέπει να απαγορευτεί η Θεία Κοινωνία, δηλαδή. Εγώ, ξέρετε, την τελευταία φορά που είδα το πτυχίο μου δεν ήταν λοιμοξιολόγου. Αλλά υπάρχει ο ΕΔΗ. Υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να μας πούνε. Ναι ή όχι, όχι με την παράμετρο. Τα είπαν οι επιστήμονες εδώ, το κολλάει, το λέει ο κ. Σπατιδέας. Όχι, κολλάει. Αν κολλάει λοιπόν, να πούνε τι πρέπει να κάνουμε όλοι. Μάλιστα. Όχι Χρήστο. Να κρυβόμαστε και συνολικά για τον πολιτικό ορίστε, σύστημα. Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, να απαντήσω και χωρίς να αλλάξουμε θέμα. Ορίστε. Όχι, εγώ θέλω να δεν θέλετε μια σαφή απάντηση. Δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε. Με του ρούσιμου χάνουμε την ουσία. Είναι σοβαρό. Αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό το πολιτικό περιεχόμενο του τι είδαμε χθες. Μια διάκριση. Είναι διαφορετικό το μείζον θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού που βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια και είναι διαφορετικό αυτό που βλέπουμε στον Εύρο. Στον Εύρο λοιπόν μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο απολύτως του Ερντογάν που εργαλειοποιεί, αν θέλετε, και τον πόνο ανθρώπινων ψυχών. Είναι αυτονόητο, όλοι το λένε, ότι πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Σας ικανοποίησαν τα όσα αυτονόησαν. Θέλω λοιπόν να έρθω σε αυτό. Τίποτα, δηλαδή, αυτό που θέλω λοιπόν να έρθω σε αυτό. Αφού λοιπόν σβήσανε τα φλάσ στον Εύρο, με την παρουσία τριών Ευρωπαίων ηγετών κορυφαίων, το πρόβλημα παραμένει. Και το πρόβλημα θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Θες δεν καταλάβατε ότι ορθώθηκε ένα στίχο στον Ερντογάν ή όχι. Θες λοιπόν, είδαμε το εξής ως πολιτικό περιεχόμενο, γιατί μιλάνε και, και επί της πολιτικής ουσίας. Τι λέει αυτό. Λέει ότι δυστυχώς η πηγή του προβλήματος, που είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, παραμένει. Την έφερε ο Τσίπρας το 2016, την υιοθέτησε ο Μητσοτάκης. Αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Είδαμε χθες τον γκαλοπισμό της, που όμως τι λέει, εξακολουθεί να λέει ότι κύριοι στην Ελλάδα. Λύστε το πρόβλημα μόνοι σας. Θα το συζητήσω. Εντός των ελληνικών συνόρων, λύστε το μόνοι σας. Γιατί, ναι, να δούμε πώς φυλάμε τα σύνορα καλύτερα, να δούμε πώς κάνουμε αποσυμφόρηση των νησιών, πολύ σημαντικά, αλλά δεν λέει τίποτα για αλλαγή του Δουβλίνου, δεν λέει τίποτα για το πώς πάμε σε αναλογικό relocation προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε στα νησιά 42.000 κόσμο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο να έρχεται καθημερινά. Η χώρα μας δεν μπορεί μόνη της να διαχειριστεί το ζήτημα χωρίς ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ καλά, κύριε.